Τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν με άλλο ένα TMI. Είμαι η Χριστίνα. Είμαι η Γκόλτη και είμαστε Νούγκου Σκουάτ. Επιτέλους τελειώνουμε. Όχι, γιατί είχαμε μια πολύ ωραία σεζόν. Ναι, το λέω με την έννοια ότι τουλάχιστον να ξεκουραστούμε κι εμείς, αλλά δεν βλέπω να τελειώνουμε και πάρα πολύ ωραία, γιατί το Κούκι, ας πούμε, τώρα έκανε τον ντεμπούτο του. Και είμαστε όλοι. Θα το σχολιάσουμε. Πάνω σαν να μην κάρβουνα. Δεν. Αρνούμε. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η φάση, ότι επειδή κάνουμε TMI, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε και τέτοια. Ναι. Αλλά ναι, το καλό είναι ότι έχουμε καλεσμένο άνθρωπο, ο οποίος εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι εκπρόσωπος, ας πούμε, των BTS. Κατά κάποιο τρόπο, άρα ναι. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε και για τον Τζόγκου. Μπορούμε λίγο να πάθουμε τα πέντε εγκεφαλικά μας. Ναι. Λοιπόν. Να πούμε λίγο ποιος είναι ο καλεσμένος, λοιπόν, να δώσουμε... Εννοείται, να πούμε ότι είναι ο Τζιμ Βαρούνης, ο οποίος είναι manager στην Minoshimaui και είναι και υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το K-pop, για αυτούς που εκπροσωπούν από τη Universal Music, αλλά εγώ λέω να μην τα πούμε εμείς, εγώ λέω να τα μας εξηγήσει ο ίδιος, βεβαίως. Καμιά μπαρούφα κατάλαβα στο τώρα τι γίνεται. Γεια σου, Τζιμ! Γέρετε! Καλημέρα, ολημέρα, τι κάνετε? Hello, νιώθω. Τι δίδυμο είστε εσείς? Χαίρομαι που πρωί-πρωί με τσίπλα στο μάτι θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ευχάριστο, για το K-pop, γιατί αν μη τι άλλο προσφέρει πολύ χαρά όλο αυτό. Εννοείται. Έτσι, με την τσίπλα στο μάτι πάμε να ξυπνήσουμε και να μιλήσουμε για την K-pop. Καλά, να σου πω. Έχουμε και το Cookie τώρα, το οποίο έχει κάνει debut και δεν είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι, πραγματικά. Ναι, 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 το 7, έτσι. Εντάξει, είναι ο μόνος από τους BTS ο οποίος έκανε solo debut και έχει γίνει sold out από τα pre-orders, δηλαδή. Πραγματικά, έγινε χαμός με τα CD. Ήδη τέτοια ώρα που μιλάμε έχει κάνει 2 εκατομμύρια πωλήσεις, να ξέρετε. Το ξέρουμε! Και το κακό είναι ότι δεν είμαστε σε αυτές τις 2 εκατομμύρια πωλήσεις μέσα. Πραγματικά. Αλλά τουλάχιστον, για να σου πούμε και σε ένα λίγο τα κάποια details, το Cookie έχει μπει στα iTunes της Ελλάδας. Βεβαίως και οι δύο βερσιών. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Η Ελλάδα πλέον τα τελευταία και Spotify, χρόνια. Spotify, μάλιστα. Στα ελληνικά εδώ. Όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Οι άρμες δεν παίζουν με αυτά. Πολύ. Δεν παίζουν οι άρμες, δεν γίνεται. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι στο φινάλε της δεύτερης σεζόν μας. Ούτως ή άλλως. Έχουμε εμείς και μια έτσι αλφα προσωπική σχέση. Και όντως χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί είναι τύπου two worlds collide. Είναι πάρα πολύ ωραίο να φέρνεις και να μιλάς με άτομα τα οποία ήδη τα ξέρεις, για να μιλάτε για επαγγελματικά πράγματα, έτσι. Θα πες την καθημερινότητά μας, εντάξει, θα κάτσουμε να μιλήσουμε για τους BTS, ας πούμε, αλλά κοίτα να δεις που τώρα θα μιλήσουμε για τους BTS και τους Blackpink. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητά μας τρώμε φαγητό από κορεάτικη κουζίνα και τώρα θα μιλήσουμε για K-pop μουσική. Νομίζω ότι το έχω διαχωρίσει τέλεια. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Για τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στηρίζει full την K-pop μουσική και κουλτούρα γενικότερα και χαίρομαι που γίνεται αυτό. Γιατί είναι σχολείο σε πολλά πράγματα, θα έλεγα, το K-pop ή K-pop. Ισχύει. Να ξεκινήσουμε πάντα με την ερώτηση που όλοι κάνουμε ένα στον άλλον. Πώς μπήκες εσύ στην όλη φάση της K-pop? Πώς έγινε η αρχή? Νομίζω θα με ρωτούσα όταν είμαι ελεύθερος. Ναι. Λοιπόν, μπήκα στη φάση της K-pop μέσω της δισκογραφικής. Ήθελα, δεν ήθελα δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προσπεραστεί και ευτυχώς εν τέλει. Το 2019 μπήκα στην Minoshimai, που είναι πλέον μια εταιρεία αγορασμένη από την Universal στο εξωτερικό. Είναι πολυεθνική εταιρεία, η μοναδική πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα. Και με το πέρασμα των χρόνων μπήκε και η K-pop μουσική στο ρεπερτόριο της χώρας που έπρεπε να δυναμηθεί και εκπροσωπηθεί στην Ελλάδα. Και έτσι μπήκα στα λιμέρια της K-pop σιγά σιγά. Welcome to the club. Πραγματικά. Ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο σου αναθέσαν ή σου είπανε, ή ο καλλιτέχνης, ας πούμε, που σου αναθέσαν όσον αφορά την K-pop?
Δεν θα το ξεχάσω. Ήτανε. Βέβαια, μπορεί να σας στεναχωρήσω ή μπορεί να το θεωρήσετε αργά για Ελλάδα, αλλά κάτι αργά. Αλλά πάρα όλα ποτέ. Στην Ελλάδα είναι αργά, είπαμε. Στην Ελλάδα γίνονται όλα όσα είναι προς το τέλος. Αλλά τέλος πάντων. Ήτανε. Ισχύει. Ήτανε πριν 4 χρόνια το Kill This Love, τον Blackpink, το πρώτο τραγούδι ναι. που έχω. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Mm-hmm. Λογικό, λογικό. Οκ, okay, no problem. Και κάπως έτσι κάναμε το ντεμπούτο μας και εμείς με το να ασχοληθούμε με K-pop μουσική, ενώ δισκογραφικά έτσι επίσημα. Οκ. Okay. Wow. Πώς Καλά, θα ρωτήσω πρώτα για σένα, ότι ήταν η πρώτη φορά που λογικά ερχόσουν σε επαφή με κάτι K-pop related, γιατί το K-pop δεν είναι μουσική, είναι απλά μια κατηγορία. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι στυλ K-pop, γιατί έχει πάρα πολλά genre μαζί. Αλλά πώς σου φάνηκε εσένα όταν το πρώτο άκουσες, δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό, είναι στα ακούσματά σου ή σε βοήθησε να ανοίξεις μια μικρή πορτούλα στο μυαλό σου και να πεις «Α, κάτσε, περίμενε, ο ήχος αυτός είναι λίγο διαφορετικός, είναι λίγο κάτι». Κοίταξε να δεις, στην αρχή λίγο είχαμε περιέργεια να δω τι είναι αυτό το K-pop. Ονομαστικά και μόνο όμως το είδος μου φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είμαι λάτρης της pop μουσικής. Τώρα έπρεπε μόνο να δω τι σημαίνει το K μπροστά. Τι πάει να πει όλο αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησα να το ακούω και είδα ότι στην ουσία είναι ένα σύνολο των ακουσμάτων που ακούω. Δηλαδή είχε και λίγο pop και λίγο hip hop και λίγο R&B και λίγο... είχε πολλά μέσα, όλα είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Και λέω, όπα, κάτι είμαστε. Γίνεται, εδώ είμαστε. Περίμενε. Ναι. Και εννοείται πως είναι κολλητικό, έτσι είναι εθιστικό. Είναι ναρκωτικό με την καλή έννοια η K-pop, το πιστεύω. Λοιπόν, έχω την εξής απορία. Πέρα έτσι από τη δουλειά και τα επαγγελματικά και τους συνεργάτες ίσως που μπορεί κοντά σου να ασχολούνται με την K-pop, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι να έχεις ξαφνιαστεί φίλους σου ή οτιδήποτε που να σου λένε «Α, ακούω κι εγώ, ήξερα κι εγώ αυτό το συγκρότημα». Καλλιτέχνες της Ελλάδας. Όπα, όντως τώρα. Ενδιαφέρον. Και κυρίως καλλιτέχνες που κάνουν pop μουσική, έτσι. Γιατί θέλοντας... Τζιμ, να σου πω, μπορούμε να ανοίξουμε βόμβα της Πανδώρας και να πούμε ονόματα ή άστο καλύτερα. Μπορούμε, αμέ. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε τη λίστα. Ναι, θα σας πω βασικά 2 ονόματα ή 3. 3 γυναικεία ονόματα. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο είναι η Τάμτα. Ναι, εντάξει. Έχει πει τύπου γενικά αν της αρέσει κάτι συγκεκριμένο, αν είδε κάτι συγκεκριμένο ή απλά K-pop. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θέλουν, και οι Έλληνες καλλιτέχνες θέλουν να εμπνέονται από πράγματα, όπως όλοι οι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και η K-pop μουσική τους εμπνέει, είτε μουσικά αν θέλετε, είτε στιλιστικά, είτε σαν attitude. Πλέον ήταν ένα φρεσκάρισμα. Ένα φρεσκάρισμα για τη δισκογραφία τους. Ναι. Εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν K-pop, τουλάχιστον μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, οι ίδιες, εφού έχουμε τους original από το εξωτερικό να το κάνουν αυτό, σε αυτή τη φάση. Αλλά ναι, η Tamta ήταν η πρώτη που ξεκίνησε να ασχολείται και να και να πειραματίζεται επίσης. Δηλαδή το έχουμε δει και με την Tamta πώς έχει αλλάξει το ύφος της τελείως. Το έχει πάει σε ένα τελείως άλλο level με όλα αυτά τα χρόνια που την ξέρουμε. Ακριβώς. Αλλά έκανε στις αρχές της, όταν άρχισε σιγά σιγά και πέρα να κάνει το transition, έκανε λίγο cable. Δηλαδή, έβλεπες ότι ναι. inspiration, έτσι, γιατί όλοι μας παίρνουμε inspiration. Δεν υπάρχει να πούμε ότι αντέγραψες κάτι. Ναι, παρθενογέννηση δεν υπάρχει, είναι γεγονός. Γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι λοιπόν, να δείχνεις respect σε ό,τι κάνεις inspiration. Ακριβώς. If I made any sense. Ναι, να τιμάς την αναφορά και την πηγή που αξιοποιείς. Ακριβώς. Και μετά, όταν πια η Blackpink μέσω της συνεργασίας τους με την Lady Gaga πριν 3 χρόνια για το Sir Candy που ήταν στο άλμπουμ της Chromatica, πέρασαν λίγο και στο ραδιόφωνο πιο εύκολα, γιατί ήταν μια... crossover συνεργασία, όπως καταλαβαίνετε. Η Blackpink με τη συνεργασία με την Gaga λίγο πέρασαν ακόμα πιο έντονα στην δυτική. Στην Δύση. Έτσι. Ραδιοφωνικά. Σιγά σιγά θυμάμαι τότε ότι η Κατερίνα Στικούδη, η οποία είχε πέσει την αντίληψή της στο κομμάτι αυτό, είχε ξετρελαθεί φουλ με το συγκεκριμένο κομμάτι και ξεκίνησε να ακούει και αυτή περισσότερα. Αν και η ίδια πριν πολλά χρόνια και στα βίντεο κλιπ της και αυτά είχε, είχε κάποιες εικόνες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σήμερα και οι pop inspired. Έκανε μπαμ. Ισχύει αυτό. Looks από το πυράχα, ας πούμε, κάνουν μπαμ. Mm-hmm. Ή τα ψηλά τα κούνια, ναι. Κάνουν λίγο μπαμ. Έχουμε κάποιον άλλο, κάποιο άλλο όνομα. Ένας τελευταίος.
Και η Έλληνα Τσαγκρινού πριν χρόνια είχε, πριν πρόσφατα βασικά, επειδή παρουσίαζε και μια σχετική έτσι μουσική εκπομπή μικρής διαρκείας, είχε ασχοληθεί λίγο με το αντικείμενο. Μπράβο, και η Έλληνα Τσαγκρινού νομίζω παρουσίαζε στα MAD για τα K-pop news, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς, ακριβώς. Που εκεί πέρα λίγο την είδες, ότι σιγά σιγά σου λέει τώρα τι είναι αυτό, τι γίνεται. Wow. Okay. Όπα, συμφωνεί και ο σκύλος μου. Το μωρό, το μωρό. Πραγματικά θα ήταν εύκολο να υπάρξει στο μέλλον ίσως κάποια συνεργασία, έτσι. Μα τώρα κρύβονται πολλά πράγματα από πίσω αυτό. Κρύβονται πολλά, φαντάζομαι. Είναι πολλά από πίσω τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά γίνονται. Το καλό με τη Universal σαν δίκτυο είναι ότι φέρνει κοντά του καλλιτέχνες παγκοσμίως, βοηθάει και προωθεί σε συνεργασίες, αλλά όσο φορά τους K-pop καλλιτέχνες ακόμα, εάν το επιβιώνετε κι εσείς, ότι δεν έχουν γίνει local συνεργασίες πολλές. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ότι έχουν συνεργαστεί με ένα καλλιτέχνη από τη Ρουμανία ή με ένα καλλιτέχνη από την Βουλγαρία ή με την Ελλάδα ή με την... Δεν κάνω ακόμα τόσο πολλά local feats. Ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα ονόματα, βλέπετε BTS και ναι. Blackpink. Τα featuring που θα κάνουν, ναι. Εννοείται θα είναι με καλλιτέχνες τεράστιου βεληνικού όσον αφορά την πορεία τους, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να πούνε «Α, οκ, okay, θα κάνουμε ένα καλλιτέχνη, όποιος καλλιτέχνης και να είναι και ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης εδώ στην Ελλάδα». Να εννοείται. Είναι. Δεν θα γυρίσουν να πούνε ότι «Α, έλα να κάνω ένα future». Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Είναι άλλο το παγκόσμιο scale και άλλο το local. Καμία σχέση αλλά το ένα με το άλλο. Δεν είναι αδύνατο, ναι, έτσι, να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Δεν ωραία, είναι να το μιλήσουμε, να το κανονίσουμε. Manifestation, πάμε. Manifestation. Και να είναι αυτά... καλεσμένοι και στα podcast σας, εγώ θα πω, όταν γίνει αυτό. No. Και στην εγώ το είπα, δεν το είπα για τη νέα σεζόν. Ότι όλο το λες, όλο το λες. Λοιπόν, έχω άλλη μια ερώτηση, γιατί αναφέρθηκε το ραδιόφωνο πριν λίγο. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Είναι εύκολο εδώ πέρα στην Ελλάδα, λοιπόν, να ακουστεί κάποιο κομμάτι. Ή δυσκολεύονται ακόμα και τα μεγάλα ονόματα όπως Blackpink και BTS. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, όχι να το πενευτώ επειδή ανήκω στην Universal, αλλά είναι γεγονός ότι με το που το 2021 η Big Hit έκανε το Big Hit Entertainment, ξεκίνησε την συνεργασία της με την UMG, έφυγε από την Sony και έρθει στην UMG, σιγά σιγά τα πράγματα, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, έγιναν λίγο πιο βατά. Δηλαδή Universal, σαν δίκτυο, βοήθησε full τους καλλιτέχνες της Big Hit να περαστούν στο ραδιόφωνο. Εννοείται ότι οι πιλότοι σε αυτό ήταν οι BTS. Θυμάμαι, έκαναν και με τον Butter τότε. Χαμό, είχε γίνει ναι, το ραδιόφωνο και στην Ελλάδα. Ναι. Και προχωράμε. Γενικά, όμως, έχω καταλάβει το εξής. Ίσως να στεναχωρηθείτε που θα το ακούσετε. Δεν σημαίνει ότι είναι και τετελεσμένο, αλλά γίνεται. Το ραδιόφωνο θα στηρίξει περισσότερο τους K-pop καλλιτέχνες όταν τους μαθαίνει σαν group παρά σαν solo τόσο. Δηλαδή, καλά, ξεκάθαρα, ναι. Είναι πιο δύσκολο να παιχτεί ένα είναι solo λογικό κομμάτι από Blackpink ή από BTS από ό,τι σαν group. Δηλαδή είναι σαν να, σαν να έχουν βάλει ταμπέλα τα ελληνικά ραδιόφωνα συγκεκριμένα. Και αυτό εντάξει, τώρα θα δείξει, ακόμα δεν έχει κρυθεί αν είναι καλό ή κακό. Εγώ πιστεύω ότι ένα τραγούδι ήταν καλό, πρέπει να ακούγεται. Είτε είναι solo, είτε είναι group, είτε είναι δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι και κανένα καλλιτέχνη, είναι μια φωνή. Ναι, ακριβώς αυτό. Ισχύει. Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ. Καταλαβαίνω την όλη κατάσταση ότι ξέρεις κάτι, το group έχει κάνει επιτυχία, όχι ο καθένα solo. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς το βάπτισμα του πυρός και να πούμε ότι εμείς το δικό μας το music station θα βάλουμε κάποιο solo τραγούδι. Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα ακριβώς υπάρχουν οι λεπτομέρειες και οι αποδείξεις από τα iTunes, τα Spotify, όλο του κόσμου όπου με το που βγει ένα ας πούμε μέλος solo πάει νούμερο ένα. Δηλαδή είναι στανταράκι όλο αυτό. Οπότε πιστεύω ότι εδώ πέρα οι δικοί μας θα πρέπει να είναι και λίγο πιο ανοιχτοί, έτσι, λίγο ένα κατά λάθος, λίγο να κοιτάνε τα billboard. Ναι. Ευτυχώς που υπάρχει το streaming, θα πω εγώ. Ευτυχώς που υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες, είναι πιο πάνω και από το ραδιόφωνο, κακά τα ψέματα. Άρα δεν αγχωνόμαστε ιδιαίτερα, χαιρόμαστε που πάνε καλά στο streaming τουλάχιστον. Και εννοείται ότι εντάξει, άπαξ και ένα κομμάτι. Άμα έχει το streaming, καλό είναι και το ραδιόφωνο, δεν το αναιρώ, το υπηρετώ κι εγώ. Απλά όλα πλέον είναι, όλοι είναι στο κινητό και ακούνε. Και από εκεί, όχι από το ραδιόφωνο. Ναι, στις μέρες μας ούτως ή άλλως, ποιος θα κάτσει να ακούσει ραδιόφωνο, ακόμα και στα αυτοκίνητα. Θα βάλουμε κάποια playlist, θα βάλουμε Spotify, θα βάλουμε κάτι το οποίο θέλουμε να ακούσουμε εμείς. Τα ραδιόφωνα δεν είναι τόσο σύνηθες.
Άντε το online ραδιόφωνο να είναι. Ισχύει, ισχύει. Το οποίο πολύ έχει άλλες εκπομπές, είναι έτσι λίγο πιο specific στο τι εκπομπές θα έχει. Δεν είναι τόσο commercial όσο είναι όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Αλλά αυτή είναι εδώ τη μαγεία του φυσικού προϊόντος. Καλά, αλλά δεν συγκλίνεται. Μιλάς εδώ σε collector, δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε collection. Δυστυχώς. Έχει μειωθεί το φυσικό προϊόν, δυστυχώς. Ακριβώς. Λέω ότι είναι το παραδοσιακό τρόπος και είναι μοναδικός να έχεις το CD στο χέρι. Καλά, εμείς στην K-pop δεν έχουμε μόνο ένα CD στο χέρι. Αυτό θα έλεγα έχουμε τώρα. Booklet, έχουμε photocards, έχουμε αφίσες, έχουμε αυτοκόλλητα, έχουμε. Το έχουν μέσα. Εξελίξει πάρα πολύ. Και πώς σου φαίνεται αυτή η διαφορά με τα CD που εμείς έχουμε συνηθίσει μεγαλώνοντας, ναι, σε σύγκριση με τα K-pop, όπως μας έδειξες, το οποίο είναι τριπλάσια και παραπάνω. Ναι, και τα προσέχουμε και πάρα πολύ τα φυσικά τους προϊόντα ή τα merch. Ναι. Η K-pop με μουσική βιομηχανία. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι πανέξυπνα. Είναι ολόκληρο. Έχουν βρει έναν έξυπνο τρόπο για να κάνουν τον φαν να το αγοράσει και να το θέλει. Και να κάνει συλλογή. Και από photocards ναι, και από οτιδήποτε. Είναι συλλογή. Πρέπει να τα έχεις αυτά τα άλμπουμ. Δηλαδή καταλήγουμε εκεί. Καταλήγουμε στο πρέπει. Άμα είσαι φαν, πρέπει να τα έχεις αυτά τα άλμπουμ. Μπαίνεις από την νοοτροπία. Και καταλήγουμε επίσης, επανέρχομαι στα περί μουσικά, ότι ραδιοφωνικά ότι Blackpink και οι BTS έχουν τον θρόνο αντίστοιχα στην Ελλάδα, ως αυτοί που είναι, πλέον θεωρούνται και πάρα πολύ mainstream, ίσως γι' αυτό. Ακριβώς. Και το έχουν αποδείξει και με τις συναυλίες που κάνανε πρόσφατα και η Blackpink με το World Tour, καθώς και ένα από τα μέλη των BTS, ο Angus Dee, ή αλλιώς Σούγκα, ο οποίος με ένα άτομο που ήταν και είχε κάνει sold out πόσα στάδιου. Γιγάντια στάδια. Ναι. Όπως επίσης το καταλαβαίνουμε ότι είναι και mainstream παγκόσμια, διότι μέσα στα άλμπουμ τους πλέον δεν έχουν μόνο full κορεατικά κομμάτια, έχουν και αγγλικά. Δηλαδή Blackpink με το Pink μέσα είχαν και αγγλικά κομμάτια και λες τώρα, okay. Για εμάς ας πούμε, που έχουμε μεγαλώσει με την K-pop, λες, okay, έχω συνηθίσει ένα άλμπουμ να βγαίνει από ένα κορεάτικο καλλιτέχνη και να είναι μέσα K-pop, δηλαδή να είναι κορεάτικα. Από εκεί και πέρα, το ότι τώρα οι BTS και οι Blackpink βγάζουν άλμπουμ και μέσα είναι ή full αγγλικό ή έχει 4-5 κομμάτια αγγλικά, είμαστε λίγο, κοίτα, καταλαβαίνω, από την άλλη παρά είναι mainstream, οπότε μας είναι και λίγο, μας ξυνίζει και δεν μας ξυνίζει. Εμάς, σαν φαν που ακούμε K-pop, έτσι όχι που τους μάθαμε επειδή βγάλανε κάποιο αγγλικό κομμάτι. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο στα αυτιά μας. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω. Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα, πέρα από το ραδιόφωνο, θέλω να το πω αυτό γιατί έτσι το νιώθω και έτσι είναι. Τα village της χώρας έχουν στηρίξει πάρα πολύ, να ξέρετε. Καλά, να σου πω, πηγαίνουμε σε ντοκιουμένταρι, είμαστε εκεί απίκο. Δεν υπάρχει και να πείξει. Μπράβο τους. Και ξέρω ότι ετοιμάζουν και πολλά άλλα ωραία πράγματα και πιο interactive, να ξέρετε. Και επειδή συνεργαζόμαστε και πάρα πολύ καλά μαζί τους, θα κάνουμε και εκ κοινού δραστηριότητες. Έλα εδώ. Τέτοια θέλω να ακούω. Πραγματικά και το έχουν δείξει με πολλούς καλλιτέχνες τους οποίους έχουν φέρει ντοκιμένταρις εδώ πέρα. Έχουν φέρει BTS, έφεραν J-Pop, έφεραν NCT Dream, NCT Dream, του Suga. Ναι. Ντοκιμένταρις, συναυλίες. Χαιρόμαστε πολύ να ακούμε για μελλοντικές συνεργασίες εδώ πέρα. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Να σου πω, βρήσει Jim. Εφόσον έχετε και μια έτσι επικοινωνία με τα village και με όλους αυτούς που κανονίζουν για τις συναυλίες, τα ντοκιμένταρις και όλα αυτά, πώς είναι το feedback από εκείνους? Δηλαδή, το φέρανε, κάνανε το βάπτισμα του πυρός, εννοείται, σαν ένα από τα μεγαλύτερα cinema outlets εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όχι ένα, είναι το μεγαλύτερο cinema outlet. Ακριβώς. Πώς ήταν το βάπτισμα του πυρός για αυτούς με το να φέρουν πρώτη φορά εδώ όχι μόνο μια κορεατική ταινία, βλέπε Parasite, αλλά και μια live streaming συναυλία, όπως ήταν το BTS που πήγαμε. Δηλαδή, πώς τους φάνηκε? Σίγουρα δεν μπήκαν μέσα, εγώ αυτό. Καλά, εντάξει, δηλαδή, το μετράει πάρα πολύ αυτό να τα λέμε. Ναι, και αυτό, ναι, μέτρησε επίσης κακά τα ψέματα, πέρα από όλα τα άλλα. Αλλά πίστεψαν σε αυτό, είδαν ότι υπάρχει μεγάλο feedback, να τα λέμε αυτά. Ναι. Και τους άρεσε. Έτσι πάει. Κάποιος πρέπει να πάρει το βάπτισμα του πυρός, να δει ότι γενικά, ως άτομα και να είναι μέσα στην K-pop, τα λεφτά θα τα δώσουν. Ναι, αυτό παιδιά. Και το λέω σαν άτομο το οποίο έχουμε περάσει από την Asian εποχές, ήμασταν έφηβοι, ήμασταν με το χαρτζιλίκι και ήμασταν, έλα, K-pop ήμασταν. Μου αρέσει που μιλάω στον παρελθόν. Ναι, έλα ντε.
Τέλος πάντων, να ρωτήσω εγώ τώρα μία. Γνωρίζουμε ήδη, όπως μας είπες, ότι έχετε BTS Blackpink representation εδώ πέρα στην Ελλάδα για ραδιόφωνα και τα releases που κάνουν. Υπάρχει κάποιος άλλος καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχει αναφερθεί, που εσείς τον έχετε μέσα στην εταιρεία και απλά είναι έτσι λίγο πιο κάτω καλλιτέχνης που δεν έχει ακουστεί ακόμα ή ακόμα δεν έχει μπει σε κάποιο ραδιόφωνο, είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνει έτσι ένα entrance? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πιο κάτω, αλλά ενώ παλεύω να περαστούν και αυτοί με κάποιο κομμάτι, ναι, στο ραδιόφωνο, είναι η Super M. Ναι. Α, καλά, χάθηκαν αυτοί. Άστα, κάνε καφέ να στο πω. Ναι. Ναι. You never know. You never know. Αλλά... Είμαστε έξω. Α, ναι, ναι. Τώρα είναι στρατό, τι θα κάνουμε, αλλά καλό είναι να κάνουμε κάτι. Είναι στρατό, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, 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 μπαίνουν σπασμένα μέσα και τώρα το group είναι υποδιάλυση γιατί είναι σε στρατό. Υποδιάλυση ενώ το επειδή είναι στρατό, έτσι, όχι τι. Ναι, σώστο. Τσώστο λίγο. Ξέρω ότι έχουν ετοιμάσει υλικό. Έχουν ήδη ετοιμάσει. Καλά, υλικό. Καλά, ξεκάθαρα. Σίγουρα. Και αναμένεται να κυκλοφορήσουν και σύντομα, να ξέρετε. Ωραίος. Έχουμε αποκλειστικό ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουν μόνο. Καλά, κοίτα το ότι θα βγει το ντουό, το ξέρουμε, του Γιούνι και το... Μπράβο, so είναι και η Χόγκο, ναι. Το έχετε εσείς τη διπλέτα αυτή, το ντουό? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Άντε, καλά. Άντε, άντε. Δύο θα έχετε από ένα καθεμιά σα. Είμαι καλά. Oh God. Είμαι καλά. Έχει χάρη. Έχει χάρη βασικά που μας βλέπετε και μας ακούτε. Που είναι τελευταία σεζόν και δεν έχουμε να το δώσουμε, εντάξει. Αλλά γενικά, να βλέπετε τα social media, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί αυτό το άλμπουμ από δύο να γίνουν τρία. Ναι, ναι, ναι. Τέσσερα και να βγουν, ξέρω εγώ, TikTok, Instagram. Δεν ξέρουμε, δεν λέμε, δεν έχουμε αποφασίσει κάτι. Είναι η τελευταία σεζόν. Είναι η τελευταία σεζόν, είπατε. Όχι, είναι τελευταίο επεισόδιο σεζόν, όχι τελευταία σεζόν. Στο μακρέμα μα. Ωραία. Εφού είναι τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν, θα μου θυμίσετε λίγο πριν κλείσουμε να κάνω και μια έκκληση εδώ, στο επεισόδιο αυτό. Μάλιστα. Και όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Αλλά θα το αφήσω για το τέλος. Μάλιστα. Okay. Εγώ σήμερα θα πάθω εγκεφαλικό, εντάξει. Και λέει, τελειώνει τώρα το επεισόδιο για να κάνω την έκκληση. Δεν μπορώ. Ωραία, οπότε λοιπόν, έχουμε και μόνο στα X. Αυτά είναι τα group. Θα αφήσαμε κάποιον απ' έξω. Δεν έχουμε κάτι άλλο το οποίο με την έννοια να ξέρω ότι θα φλερτάρει πιο εύκολα αυτή τη στιγμή με το ελληνικό ραδιόφωνο. Γι' αυτό ανέφερα αυτούς. Μεγάλη εντύπωση έχει κάνει και από τις Blackpink η Λίζα. Η Λίζα, ναι, είναι σαν solo. Ναι. Σαν solo, να ξέρετε, έχει τα ενία του. Ναι. Αλλά όλοι μας ξέρουμε, δεν έχουμε γκράμι, τι πήρε. Με το Money ειδικά έχει ξεπεράσει πολλά ρεκόρ. Και νούμερο ένα στο Billboard και όλα, ναι, 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 ισχύει. Το πιάνεις, δεν το πιάνεις. Παρ' όλα αυτά, να πάμε λίγο και σε ερωτήσεις του κοινού που μας έχουν στείλει τα παιδιά. Ερωτησούλες, βεβαίως. Λοιπόν, η μία είναι... Τι διαφορές παρατήρησες ανάμεσα σε δισκογραφία Ελλάδας και Νότιας Κορέας? Ποιος χώρος σε δυσκόλεψε περισσότερο, αν υπάρχει κάποιος? Ξαναπες λίγο την ερώτηση γιατί δεν άκουσα. Είναι, τι διαφορές παρατήρησες? Ήταν η αλήθεια, είναι πολλά μαζεμένα. Ακουστικό, τα ακουστικό. Ναι, ένα λεπτά. Όχι, είναι πεντακάθαρα τα αυτιά μου, ξέρετε, λοιπόν. Κάθε μέρα. Τι διαφορές παρατήρησες ανάμεσα σε δισκογραφία Ελλάδας και Νότιας Κορέας και ποιος χώρος σε δυσκόλεψε περισσότερο, αν υπάρχει κάποιος? Λοιπόν, με τη Universal δεν καταλαβαίνουμε τις διαφορές. Η αλήθεια είναι μεταξύ δισκογραφικών. Κοιτάνε να τα κάνουν όλα. Κοιτάνε να τα μοιράζονται σε όλες τις χώρες και να τα διανέμουν με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Απλά to the point, ποιο είναι, τραγούδι είναι priority, σε ποιο άλμπουμ πρέπει να δώσουμε έμφαση, σε ποιο τραγούδι από άλμπουμ πρέπει να δώσουμε έμφαση, που είναι ιδανικά να γίνουν εξώφυλλα οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, όπως εφηβικά, περιοδικά και αυτά. Γενικά η δισκογραφία και η δημοσιογραφία από την Νότια Κορέα είναι πάρα πολύ ευγενική.
Το έχουν αυτό. Αλλά είναι και πάρα πολύ strict σε ό,τι ζητάνε και σε ό,τι θέλουν και σε ό,τι θέλουν να κάνουν. Είναι full πειθαρχημένοι. Του αρέσει πολύ η πειθαρχία. Η στρατηγική, έχουν τρελή στρατηγική. Είναι κάθετη, αλλά είναι ευγενική. Δηλαδή το παρουσιάζουν με. Η προσέγγιση είναι πάρα πολύ καλή και ευγενική που σε κάνει να θες να αγαπήσεις αυτό που σου πλασάρουν. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Τώρα μετά στην Ελλάδα, το μόνο πρόβλημά μας είναι ότι πρέπει να τους ανοίξουμε λίγο τα μυαλά. Δηλαδή είναι η στενομυαλιά, εγώ θα πω, που υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο εμπόδιο που. Ναι, τόσα χρόνια έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα με αυτό. Αλλά κατά τα άλλα και εμείς έχουμε στρατηγική. Ναι, τελείωσε. Λοιπόν, και πάμε και σε άλλη μια ερώτηση που μας έχουν στείλει, η οποία είναι πώς μπήκες λοιπόν στην Μήνος EMI και έχεις σπουδάσει κάτι πάνω στο αντικείμενο για να φτάσεις σε αυτή τη θέση που είσαι. Α, δεν γίνεται να απαντήσω, ξέρεις και. Καλά, κοίτα, να σου πω, δικαίωμά σου είναι, γιατί αυτή η ερώτηση δεν έχει καμία σχέση με το K-pop. Εδώ όλα τα μοιραζόμαστε, όλα. Όλα, δεν όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέφτει. Φίλτρο, PG-13 βέβαια. Εγώ σπούδασα πριν χρόνια, όχι και πολλά, έτσι, μην καρφωθώ, προδοθώ νέος. Λα, να σου πω, μικρός είσαι, ρέβησε. Ναι, πιπίνι, λοιπόν. Πριν χρόνια σπούδασα στο εξωτερικό, στην Σόφια Βουλγαρίας για την ακρίβεια. Μου είχε δοθεί μια υποτροφία και σπούδασα πάνω στο αντικείμενο του marketing και της show business και advertising και όλα αυτά. Τελείωσα το 2018, ήρθα στην Ελλάδα. Ξεκίνησα να στέλνω το βιογραφικό μου σε δισκογραφικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά όμως, πριν το κάνω αυτό και όσο ήμουν φοιτητής, μέσω διαγωνισμών στην Ελλάδα, είτε μέσω της Amita Motion είτε άλλα brands, έκανα διάφορα πράγματα για καλλιτέχνες, χωρίς να έχω μπει στη δισκογραφική, τα οποία πήγαιναν καλά από ό,τι φάνηκε, με αποτέλεσμα σιγά σιγά, χωρίς να είμαι στη δισκογραφική, να χτίζω, ας πούμε, γύρω από το όνομά μου, κάποια καταστάσεις που συνδέονται με το όνομά μου και όλα αυτά. Άρα όλα αυτά λειτουργήσαν σαν συστατική επιστολή με τον που μπήκα στην Μήνος EMI, δηλαδή ξέραν ότι μπορεί να μην τους ένιωξε τόσο το πτυχίο, να ξέρετε. Yeah. Και πλέον ζούμε στις εποχές που ίσως δεν ενδιαφέρει τόσο το πτυχίο, όσο το σχολείο της ζωής, αυτά που έχεις καταγράψει με τη δική σου προσπάθεια, ξεκάθαρα. Οι συνεργασίες σου, όλα αυτά που έχεις χτίσει είτε διαδικτυακά είτε στην πραγματική ζωή. Αυτά λειτουργούν περισσότερο σαν υστερόγραφο για να σε πάρει κάποιος στη δουλειά, πιστεύω. Η εμπειρία που λέμε. Πάντα ένα πτυχίο καλό είναι να το έχεις, αλλά από εκεί και πέρα μετράει πολύ περισσότερο το τι θα κάνεις κατά τη διάρκεια όσο είσαι φοιτητής. Για μένα το πάθος είναι το νούμερο ένα. Αν δεν υπάρχει πάθος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι πιο πάνω και το ταλέντο. Πιο πάνω και το ταλέντο. Και κάπως έτσι μπήκα στην Μήνος EMI. Τέλεια, τέλεια. Στην K-pop. Λοιπόν, είπε τη λέξη ταλέντο όμως τώρα και εγώ έχω την άλλη ερώτηση να κάνω. Θέλω λίγο με προσοχή εδώ πέρα με το γάτι. Λοιπόν, θέλω λίγο να θυμίσουμε και στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει το ότι τον είχαμε τον Τζιμ με Κριτή στο K-Pop World Festival. Εγκεφαλικό εγώ. Ναι, λογικό είναι. Οπότε θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς του φάνηκαν τα δικά μας εδώ ταλέντα και τα παιδιά που συμμετείχανε με τα performances που κάνανε. Πρώτη φορά Κριτής υπήρξα πέρυσι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Goldie για την σύστασή σου και την πρότασή σου όλο αυτό και τη συμβολή σου. Ήτανε, πραγματικά σας λέω, Χριστίνα και Goldie, μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής μου. Το χάρηκα, το απόλαυσα και συγκινήθηκα κιόλας, να ξέρετε. Όντως συγκινήθηκα. Που βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να μυηθεί αυτό, όχι για να το αντιγράψει, αλλά επειδή είναι τρόπος ζωής για αυτούς και τους δίνει έτσι motivation για να είναι καλύτεροι άνθρωποι, να έχουν αυτοπεποίθηση ή το οτιδήποτε. Όλο αυτό το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω ξεχωρίσει και χορευτικά και τραγουδιστικά, ακόμα θυμάμαι κάποια άτομα από πέρυσι, ας πούμε. Τους θυμάμαι κυρίως και τους ξεχωρίζω και βάζω με τα ρούχα τους. Γιατί τα ρούχα μου θέλεις να δώσεις κάποιο hint. Αλλά θυμάμαι τι φορούσαν όλοι. Κάποιο hint έτσι κατά λάθος. Να αναφέρω. Ναι, βέβαια μπορείς να πεις. Άμα θέλεις. Θυμάμαι σίγουρα ότι μου άρεσαν κάποιοι με πορτοκαλί ρούχα πέρυσι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Όλοι μας ξέρουμε ποιοι ήταν πέρυσι αυτοί με τα πορτοκαλί ρούχα. Πιστεύεις ότι κάποια από τα παιδιά θα έχουν το ταλέντο ίσως να το συνεχίσουν και πιο πολύ και επαγγελματικά εδώ στην Ελλάδα να κυνηγήσουν κάτι τέτοιο? Ή αν έχουν και παιδιά σε εξωτερικού κιόλας. Ναι.
Ναι, εννοείται. Επαγγελματικά θα έλεγα, εννοείται ότι όλο αυτό έχει προοπτική. Να έχουν σίγουρα υπομονή, μην απογοητευτούν αν δεν γίνει σε ένα-δύο χρόνια. Στην Ελλάδα πάντα όλα έχουν μια καθυστέρηση. Ναι, αλλά ναι. Από την άλλη, είναι ελπιδοφόρο αυτό, γιατί ξέρεις ότι θα γίνει, απλά δεν θα γίνει αύριο. Μπορεί να γίνει μεθαύριο. Ναι. Εννοείται να το συνεχίσουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ειδικά τώρα οι Έλληνες καλλιτέχνες, σίγουρα για αυτούς που το κάνουν χορευτικά μόνο, μπορεί να γουστάρουν στα βιντεοκλίπ τους, να τους αξιοποιήσουν. Που κάνουν και hip-hop χορογραφίες. Τραγουδιστικά, εγώ θα συμβούλευα ότι όποιος το κάνει, ας το ξεκινήσει να το κάνει σε αγγλόφωνη γλώσσα, να συνεχίσει να το κάνει σε αγγλόφωνη, γιατί είναι πιο easy για να γίνει κατανοητό αυτό. Φυσικά με K-pop vibe. Και μετά να το κάνει στην κορεάτικη γλώσσα, εάν είναι, ή αν χρειαστεί. Εντάξει, τώρα μιλάμε για εκτός επίπεδου K-pop World Festival, γιατί εκεί πέρα ούτως ή άλλως τα παιδιά θα πρέπει να τραγουδάνε. Ναι, πάντα μιλάω για εκτός του διαγωνισμού. Εγώ λέω για ναι, γενικά και... για να. Να ρωτήσω εγώ κάτι, εφόσον είναι δισκογραφική εταιρεία τώρα η Μινοσίμα και σε είχαμε σε ένα κριτή και πέρυσι και φέτος. Θα πω κάτι πάρα πολύ τραβηγμένο. Υπήρχαν άτομα τα οποία μετά θέλανε να κάνουν. Να χτυπήσουν την πόρτα στην εταιρεία για να γίνουν. Δεν υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα training δεν υπάρχει. Όχι. Ναι. Αλλά για να δοκιμάσουν λίγο ότι στο τραγούδι, στο χορό ή κάτι να ξέρετε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι full ειλικρινής, ότι κανένας δεν έχει στείλει σε δισκογραφική εταιρεία. Okay. Ενώ τουλάχιστον στη Μήνος δεν έχουμε λάβει ποτέ κάποια πρόταση από παιδί που κάνει K-pop για να τον δούμε έτσι από μόνο του. Παρ' όλα αυτά, εμείς από μόνοι μας, σαν Μήνος, κάναμε μια κρούση σε ένα άτομο, σε μια κοπέλα. Κάναμε κάποια ραντεβού μαζί της, να ξέρετε. Και εννοείται τίποτα δεν έχει λήξει, απλά είναι και θέμα timing κάποιες φορές τα πράγματα. Αλλά η εταιρεία μπορεί να ψάχνεται για ταλέντα. Μπορεί κάποιος ο οποίος όντως κάνει vocal εδώ πέρα στην Ελλάδα να κάνει γκέλ στη Μήνος και τούμπελιν. Εννοείται, διαγωνιζόταν και πέρυσι μάλιστα το συγκεκριμένο κορίτσι στο K-pop. Οκ, οκ. Ανάψαμε αίματα τώρα εδώ πέρα. Ωραίος. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή. Αν υπολογίσεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν και πάρα πολύ καλές φωνές εδώ πέρα στην Ελλάδα. Βεβαίως. Όχι μόνο που έρχονται στο φεστιβάλ, υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν έρχονται στο φεστιβάλ και τραγουδούν ή κάνουν covers και έχουν πάρα πολύ καλές φωνές. Δεν γνωρίζουν, πιστεύω εγώ ότι δεν γνωρίζουν, αν μπορούν να κάνουν γκέλ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα προσεγγίσουν κιόλας κάποια εταιρεία ή οτιδήποτε τα βήματα. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Ναι, ναι. Οπότε, Μήνος, οκ. Είναι ενθαρρυντικό όλο αυτό πολύ που ακούμε αυτό. Τώρα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Mm-hmm. Αυτό τώρα θα δείξει. Είναι ακόμα, δεν θα πω νωρίς δεν είναι. Είναι ακόμα είμαστε στην Ελλάδα, άρα είναι νωρίς. Είναι λίγο, ναι, το πάθε θύμα βήμα. Είναι και θέμα timing. Γενικά βασικά είναι θέμα timing. Όλα είναι θέμα timing. Όλα. Τέλεια. Αλλά το έχουμε υπόψη μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι δεν το έχουμε απορρίψει με τίποτα. Ωραίο. Το K-pop από δικό μας παιδί. Ωραίο. Να σε ρωτήσω τώρα. Ασχολείσαι με την K-pop, βέβαια περιμένω να μην γνωρίζεις αυτά που θα σου πω, αλλά... Το νου σου μη με εκδέσεις, ξέρεις. Ξέρε παιδάκι, θέλω να ρωτήσω γιατί είσαι μέσα στο κουρμπέτι. Και εγώ μαθαίνω από εσάς και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλά και εμείς μαθαίνουμε από σένα τώρα, δηλαδή έχουμε μαθεί και εγώ δεν ξέρω μέσα πράγματα. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουν γίνει δύο απόπειρες για να φτιαχτεί, δεν θα το πω K-pop group. Θα πω girl group το οποίο είχε έτσι μια essence K-pop, μακιγιάζ, μαλλιά, τραγούδια και όλα αυτά. Το πρώτο που είχε γίνει πριν κάποια αρκετά χρόνια πίσω... Η Tweet. Δεν θυμάμαι πώς λέγω το όνομά του. Όχι παιδί μου, η High Five. Εγώ φύγα. Πού πας εσύ. Εάν εγώ... Δεν ξέρω, κάτι ρέμισε. Δεν θυμάμαι το όνομα. Καμία σχέση. Περίμενε, δεν θυμάμαι το όνομα του group, καλός ή κακός. Θα το βάλω κάπου εδώ πέρα στο βίντεο. Εγώ τι θυμάμαι, είναι τρεις κοπέλες. Τρεις κοπέλες ήταν, ναι. Έχεις πέσει στην παγίδα μου, είσαι εναντίον, είσαι δίπλα μας, έλεγε το τραγούδι. Μπράβο! Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έγινε το 2012. Ιδρυτές των Tweet ήταν οι Vegas. Συγκεκριμένα ο TJ των Vegas, ο Σταύρος, ο TJ Earth. Okay. Ήτανε πάρα, οι Vegas ήταν πάρα πολύ μπροστά σαν urban pop μπάντα.
πίστεψε, άρχισε να βλέπει τι γινόταν στην βιομηχανία και στην Κορέα. Έκανε τις tweet, κάναν το τραγούδι το Παγίδα, φάγανε τρελό κράξιμο. Τρελό κράξιμο, το θυμόμαστε κι εμείς. Τρελό κράξιμο. Στο YouTube υπάρχει ακόμα, αν πατήσετε tweet, είναι ο αριθμός 2 με το it, το άρθρο. Okay. Παγίδα, θα μπείτε να το δείτε, είναι full K-pop αισθητική και μόνο K-pop και στιλιστικά και χορευτικά και σαν beat. Μόνο αυτό βγάλανε και άλλο ένα και μετά τίποτα, έτσι, γιατί λιθοβολήθηκαν οι κοπέλες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που μιλάμε, η μία από αυτές είναι η Ανιμάντο που ανήκει στους Kings. Είναι η τραγουδίστρια των Kings που είπε το Madame. Oh my god. Okay. Τι μαθαίνει κανείς πραγματικά. Αρέσει που εγώ ήμουν και 100% σήμερα, ότι παίζει να μην το ξέρεις έτσι. Εντάξει. Wow. Άσχετη κοπέλα, καταλαβαίνετε. Wow. Wow. Και τώρα υπάρχει κι άλλο ένα το οποίο έχει βγει και έχει έτσι λίγο και υποπέσαν. Η Threeson. Μπράβο. Όπου εδώ δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς θα πάμε, δεν έχω κρατήσει. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε, πάντα κάτι θα έχει μπροστά έναν αριθμό. Οι tweet είχαν το 2, τώρα έχουμε το 3 με τις 3 και μετά το 4. Δεν ξέρω τι θα πάει, ναι. Μετά νομίζω το 4 θα γίνει σπανικό. Είναι καλέ, οι κοπέλες ανήκουν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, δεν είναι στην Universal. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ αξιόλογη, ξέρω τις κοπέλες, όχι προσωπικά, ενώ σαν ονόμα. Κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Φαίνεται να το έχουν αγκαλιάσει όλο αυτό. Είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε το οτιδήποτε, αλλά μέχρι στιγμής όλα καλά. Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο, εντάξει, τώρα της tweet τότε το 12 ήταν πολύ πρώιμο. Πολύ νωρίς κατάσταση. Αλλά τώρα, αν αρχίσουν να γίνονται τέτοια μικρογκρουπς ή γκρουπς ή προτζεκτάκια, ας πούμε, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχει μια πιο... Okay, αντίδραση από τον κόσμο. Ναι, θέλει πάντα έξυπνη στρατηγική. Ναι. Ακόμα δεν το έχω βρει όμως κι εγώ ποιο είναι η έξυπνη στρατηγική από δικούς μας Έλληνες να κάνουν K-pop group ή K-pop solo και να αγκαλιαστούν εύκολα και να χωνευτούν εύκολα. Το αγκαλιαστούν το κρατάμε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ πέρα το community, εάν σε αγκαλιάσει, θα σε στηρίξει μέχρι τελευταία σταγόνα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με όλα αυτά που έχουμε φάει, εγώ θα τα πω, στο community όλα αυτά τα χρόνια. Μα με το τι είναι αυτοί οι Κινέζοι που ακούς, ή τι είναι αυτοί, για ποιο λόγο γυναικοφέρουν. Είναι πάρα πολύ περίεργο και πάρα πολύ δύσκολο για εμάς να γυρίσουμε να πούμε «Α, κάποιος έκανε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια». Μπορεί η προσπάθεια να είναι αξιόλογη για αυτόν που την κάνει και να είναι στο καλύτερο επίπεδο και στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν να την κάνουν. Απλά εμείς κάνουμε nitpicking μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, γιατί θέλουμε να υπάρχει culture appropriation και απλά να μην γίνεται το mainstream, να μην το κάνουν τσίχλα. Να μην καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί καλώς ή κακώς ζούμε σε μια κοινωνία που είναι καπιταλιστική. Οπότε τώρα που η K-pop είναι νούμερο ένα, εννοείται ότι κάποιος για να μπορέσει να μπει σε αυτό το ρεύμα θα ρουφήξει κάποια πράγματα της K-pop, είτε είναι styling, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι η εμφάνιση, πρόσωπο, μακιγιάζ και όλα αυτά. Απλά θα πρέπει ο κόσμος να μην καταλαβαίνει, πάμε στη μούρη του, ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ έχω αντιγράψει την K-pop μόνο και μόνο γιατί θέλω να μπω μέσα και να κάνω κάτι. Εγώ ένα θα πω, Goldie for President. Τα πες εξαιρετικά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι ήδη President, τι άλλο να κάνω. Αυτά είναι. Τι άλλο να κάνω. Και τώρα που είπα President, έχουμε ούτως ή άλλως έτσι, μια πάρα πολύ ωραία σχέση και με την Κορεατική Πρεσβεία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας για να κάνουμε πραγματάκια και να γνωριστούμε περισσότερο. Πώς σου φέρεται γενικά που από εκεί πέρα που απλά έχεις αναλάβει ένα K-pop κομμάτι στην εταιρεία που τα έβλεπες ώρα λίγο πιο από την απέξω θα το δω. Δεν έχεις μπει μέσα στην κουλτούρα να συναναστραφείς με κορεάτες εδώ πέρα στην Ελλάδα ή να έρθεις στο φεστιβάλ ή να δοκιμάσεις φαγητό ή να έρθεις εκεί Wave Night που είχες έρθει πέρυσι, είχες δοκιμάσει κιόλας και έχουμε πάει και έχουμε φάει ό,τι πιάτα από κορεατικά. Ακόμα να το χωνέψω, μου έχει κάτσει, αλλά ευχάριστα. Καλά, έχει πολύ σκόρδο. Ισχύει, ισχύει. Έχει πολύ σκόρδο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό, ήταν λίγο ένας καινούριος κόσμος. Θα σας πω, μέσω της K-pop ένιωσα ότι αγάπησα λίγο παραπάνω τον άνθρωπο. Ένιωσα περισσότερη πίστη γνωρίζοντας και άνθρωπους από την Πρεσβεία αλλά και το κοινό, τον κόσμο που στηρίζει αυτό.
ένιωσα αγάπη, ανθρωπιά, ένωση, ελπίδα, τόσο ωραία πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έχω ενθουσιαστεί. Θαυμάζω και εκτιμώ και αποθεώνω την K-pop κουλτούρα πλέον, όχι μόνο μουσική. Καλά, για το φαγητό δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κανονίσουμε, ξέρεις. Είναι καλοί άνθρωποι, αυτό θα πω. Δηλαδή υπάρχει μια αλήθεια και μια ειλικρίνεια και αυτό με έχει γοητεύσει. Φουλ. Όχι, είναι τελείως άλλη φάση. Όποιος ασχολείται με αυτό, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε, ας πούμε, από την Κορέα. Έτσι. Ναι. Το ότι έχουμε μπει στο τρυπάκι να το μελετήσουμε όλο αυτό και να το ενστερνιστούμε και όλα αυτά, μας κάνει σίγουρα κάτι καλό, μας δίνει. Κάτι είναι καλό, το μας χτίζει. Πραγματικά οι επιρροές τους είναι φοβερές. Είναι οι επιρροές, δεν γίνεται. Αυτό έχω να πω. Τέλεια! Αχ, τι θα γίνει. Κόκκινο, κλείστε κόκκινο. Δεν έχω κόκκινο. Θα τα κλείσει το Mixcast. Λοιπόν. Και τώρα, για να πάμε έτσι στο κλείσιμο, να σου δώσω εσένα το δικό στο χαλί που ήθελες. Μπράβο, ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Το θυμάστε, μπράβο. Λοιπόν, τα αφήνω όλο πάνω σου, παρακαλώ. Mm-hmm. Α, για την έκκληση λες τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράσινο φως για να φέρουμε έτσι κάποιον K-pop καλλιτέχνη του χρόνου στο Euro Pride στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει. Για συναυλία. Oh my god. Wait, what? Περίμενε. Σίγουρα, λεπτάκι. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τις Blackpink ή τους BTS και το καταλαβαίνω. Γίνεται αυτό, ναι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όμως, budget υπάρχει, ένα λογικό φυσιολογικό budget υπάρχει. Να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε. Μου έχουν στείλει κάποιες προτάσεις από τον Euro Pride της Θεσσαλονίκης, το οποίο πρέσβυρα είναι η Κατερίνα Στυπούδη για του χρόνου. Μου έχουν στείλει μια λίστα να τη δούμε όλοι μαζί και να δούμε ποιους μπορούμε να φέρουμε. Ή έναν ή δύο, τρεις. Τι φάση! Ένα λεπτάκι. Περίμενε, γιατί αυτό θέλει λίγο να το χωνέψω. Δεν τα λέμε έτσι αυτά. Ωραία, οκ. Όλη η Θεσσαλονίκη του χρόνου, παιδιά. Ναι. Τέλος. Ό,τι και να γίνει η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Έτσι, στείλτε μου τους φθηνούς, αυτοί που κοστίζουν λίγο. Όσοι κοστίζουν έτσι λιγότερο. Μας αποτελείωσε, Τζιμ, τώρα στο τελείωμα του επεισοδίου. Τι ανακοίνωση ήταν αυτή τώρα στο τελείωμα, καλέ, περίμενε. Θα έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιο κορεάτη καλλιτέχνη που θα έρθει για συνευλή και θα είναι normal. Θα πεθάνω. Ωραία. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν. Ναι, συγκεντρωθούμε πάλι. Να συγκεντρωθούμε. Σας λατρεύω, δεν μπορώ. Τρελαίνω μου. Είσαι θεότητα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα για το δικό μας το φινάλε. Πιστεύω ότι κυριολεκτικά το φινάλε ήταν φινάλε. Μας έδωσε τόση χαρά με αυτό το επεισόδιο. Stay tuned για ό,τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως. Θα σε δούμε ούτως ή άλλως και την επόμενη σεζόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήραμε λίγο έτσι μία ωρίτσα από το χρόνο σου, από το πρωινό σου, για να σου κάνουμε έτσι ερωτήσεις και να σε μάθουμε. Είμαι μεγάλος φαν Νούγκου Squad, να ξέρετε, τρελαίνομαι, το πάτε πάρα πολύ καλά, keep going, να έχει το ανατέλειωτο η σεζόν σας, θα ευχηθώ και τα επεισόδια. Ευχαριστούμε. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για όλους εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε, είτε από Spotify είτε από το YouTube, μπορεί εμείς εδώ πέρα να ρίχνουμε αυλαία για την δεύτερη σεζόν, αλλά το σιγουράκι είναι ότι θα σας δούμε στη νέα σεζόν, τύπου δεν θα δώσουμε ημερομηνίες, γιατί ακριβώς όταν create plans, God is laughing, δεν μπορώ να μιλήσω, καταλαβαίνεις. Σίγουρα δεν θα μας χάσουν παρόλα αυτά, όλο και κάτι θα ετοιμάζουμε, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Σε όλα τα socials, ακόμα και τώρα που δεν θα υπάρχουν επεισόδια, όπως βλέπετε τρέχουν πράγματα από πίσω, οπότε να έχετε τα μάτια σας 14. Γιατί εμείς, καλώς ή κακώς, απλά θα πάρουμε ένα διάλειμμα από αυτό. Από τα socials εκεί, τρένο. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν εδώ πέρα για μία σεζόν, γιατί τα κάνουμε όλα για σας μέσα. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε τρίτη στις 3 στο Spotify και να μας ακούτε και να μας βλέπετε με βίντεο spoilers κάθε... Κοίτα, να σου πω κάτι, τις τελευταίες φορές καλά το πάω, άρα κάθε Σάββατο, ευχαριστώ. Στις 3 στο YouTube και θα τα πούμε την επόμενη σεζόν. Καλό καλοκαίρι να έχετε! Bye!